για το τι επιτέλους μέτρα ζητάνε, εάν τα μέτρα που ζητάνε θα πρέπει να περάσουν και να ψηφιστούν από τη Βουλή, την παρούσα, εάν το δεχτεί αυτό, αυτή τη διαδικασία η κυβέρνηση ή όχι, εάν επιχειρηθεί να γίνει ένα μέτωπο απέναντι στις απαιτήσεις των δανειστών. Και την ίδια στιγμή, χθες είχαμε την συζήτηση η οποία ξεκίνησε και άκερα κατά την άποψη πολλών για το θέμα του να συζητήσουμε το ενδεχόμενο που βρεθούμε μπροστά σε ένα ατύχημα σε σχέση με το ευρωπαϊκό νόμισμα. Θέλω την άποψή σας. Λοιπόν, να σταθούμε σε όδαχος της πραγματικότητας. Και θα αρχίσω από το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια διαπραγμάτευση σε εξέλιξη. Αυτό είναι το βασικό σημαντικό. Δεν έχει παγώσει διαπραγμάτευση. Υπάρχουν. Ναι, εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι όταν υπάρχει μια διαδικασία η οποία έχει κάποιες ημερομηνίες, είτε μέσης λύσης είτε οριστικής λύσης, είναι σε εξέλιξη. Και μην ξεχνάτε ότι άσχετα αν είναι εδώ οι θεσμοί ή δεν είναι, ενώ τα τεχνικά και άλλα κλιμάκια και τα σοβαρά, οι συζητήσεις γίνονται. Αλλιώς, τι πήγε να κάνει ο Τσακαλώτος στο Γιουρούπλου. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Και εμάς μας ενδιαφέρουν δύο πράγματα και σε αυτή τη γραμμή λειτουργούμε, σε αυτή τη γραμμή στοχεύουμε. Το ένα, να κλείσει η αξιολόγηση, το θετικό σενάριο, έτσι, να κλείσει η αξιολόγηση από μια μεριά. Και σε δεύτερο επίπεδο έχουμε πει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να πάρουμε προληπτικά μέτρα για το 2019. Το θεωρούμε όχι απλώς παράλογο. Να τα ψηφίσει, είναι, τι να πάρετε. Είναι να τα ψηφίσουμε. Εσκέλιο να τα πάρουμε, δεν το ζητάει κανένα. Λέει να τα ψηφίσουμε τώρα για να χρησιμοποιηθούν το 2019. Το θεωρούμε παράλογο, εκτός του ευρωπαϊκού δικαίου, εκτός του ελληνικού συντάγματος και εκτός της συμφωνίας. Και αν αυτό σημαίνει εδώ, σταματάει το θέμα της αξιολόγησης. Εδώ είναι το κεντρικό ζήτημα. Τι έχεις αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο, κακά τα ψέματα, δεν νομίζω ότι υπάρχει δεύτερη γνώμη, έχει προχωρήσει καλά, ικανοποιητικά, έχει αποδώσει. 30%. Όχι. Μισό λεπτάκι, μην κάνετε λάθος. Έχεις ένα πρόγραμμα, είπα, αν θέλετε να συζητήσουμε για τα προαπαιτούμενα, πολύ ευχαρίστω να συζητήσουμε και να συζητήσω τώρα, το οποίο έχει αποδώσει. Έχει δώσει ένα πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από 4 δισεκατομμύρια. Είναι η πρώτη φορά, μάλλον. Οικονομικά ή και κοινωνικά. Πάμε τώρα στο εξής. Ότι εμείς ευθύς εξ αρχής λέγαμε ότι αυτό σημαίνει ένα πόνο, αλλά είναι και ένα βήμα. Άρα από το Σεπτέμβριο του 2015, όταν εκλέχτηκε αυτή η κυβέρνηση, ξεκαθαρίζαμε αυτό το πράγμα. Το να ζητάς, προσέξτε να δείτε τώρα την αντίφαση, όχι αυτού που λέτε, του συνολικού επιχειρήματος. Αν αυτό το πρόβλημα κοινωνικά είναι, αν το πρόγραμμα έχει και κοινωνική προβληματική, τα επιπλέον μέτρα θα έχουν μεγαλύτερη κοινωνική προβληματική. Έτσι δεν είναι? Ναι ή όχι? Όχι. Όχι, δηλαδή αν πάρουμε 4,5 και μια και το λέτε και θα πάρετε και το λόγο. Ευχαριστώ. Έχει μεγάλη σημασία. Όχι, δεν σας το δίνω εγώ. Λέω όταν θα πάρετε το λόγο. Ο κύριος Παπαδάκης διευθύνει την. Μόλις ολοκληρώσετε τώρα θα το δώσω μέσα για να κάνουμε συνέντευξη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ελληνική πολιτική δύναμη και πολύ περισσότερο η αξιωματική αντιπολίτευση η οποία λέει ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα 4,5 δισεκατομμυρίων για το 2019 εδώ έξω από την πολιτική κριτική η οποία είναι συζητήσιμη, δηλαδή κάνουμε μια συζήτηση, θα πρέπει να πει ναι, όχι. Γιατί δεν μπορούν να συμβαίνουν όλα μαζί. Μάλιστα. Αυτό είναι και το βασικό θέμα. Εγώ τώρα για να το κλείσω, ευελπιστώ και σε αυτό εργάζομαι, δηλαδή δεν κάθομαι και ελπίζω, ότι έτσι όπως προχωράνε τα πράγματα, σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα θα κλείσει και η αξιολόγηση. Αισιόδοξος. Και δεν πρόκειται. Ναι, είμαι αισιόδοξος και επιτρέψτε μου να πω, είμαι και αισιόδοξος επειδή ξέρω ορισμένα πράγματα. Ναι, με το Δουνουτού μέσα όμως, το οποίο Δουνουτού μιλάει για συγκεκριμένα μέτρα, με λιγότερες συμμαχίες από ό,τι είχαμε πριν. Το 2015 δεν είχαμε καμία συμμαχία. Ναι, αλλά είχε δημιουργηθεί το εντύπωση το ότι... Το Δουνουτού λέει πράγματα τα οποία, αν θέλετε, είναι αντικρουόμενα. Θέλει πρωτογενές πλεόνασμα 1,5%, αλλά δέχεται το 3,5%, αλλά να πάρουμε μέτρα 4,5 δισεκατομμύρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει 3,5, αλλά κανένα καινούριο μέτρο. Αναμενόμενη απάντηση του κ. Βίτσα, αναμενόμενη και η δική σας.